Γιώργος Μπελιγιάννης για το σπίτι. Γιώργο, δεν φέρνει για την ομάδα. Ωραίο παιχνίδι, ντέρμπι. Φύγε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Θα σχολιάσω, Γιώργο μου. Λοιπόν, αρχικά θέλω να σου πω το χαϊμά από την πρώτη αγωνιστική να με βγάλει λίγο φακό. Έχω κουρευτεί, έχω κάνει εδώ πέρα τα μουσια μου. Να με φωνάζει να κάνω δικό ρεπορό διαπάρτι σου. Παιδιά, είχα αντικείμενα στο παίχτη. Εντάξει, μπήκαμε πολύ δυνατά στο ζέσταμα γιατί στον αγώνα, αν δεν πήραν καρύδε από τα 8 μέτρα, πάλι θα είχαμε δράματα. Κρίθηκα σε μεγάλα στάκια στο τέλος. Μεγάλα στάκια τα βάλαμε. Είχαμε και την επιστροφή του Απόλλωνα. Σημαντικό στο γαλλικό. Στο τέταρτο δεκάλεπτο πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Φάνηκε διαφορά όταν στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είχαμε τον coach Βούλη και με το που ήρθε η ομάδα πήρε το προβάδισμα. Εντάξει, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και να συνεχίσουμε έτσι να βλέπουμε και να αναλώσουμε πιο συχνά γιατί έχουμε συνηθίσει από πέρυσι. Είναι δύσκολο, είναι πιο δύσκολο όμιλο. Το βλέπει στο επίπεδο των ομάδων. Τουλάχιστον ευχαριστείτε μπάσκετ. Το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Και εσεί γίνετε καλύτεροι παίχτε σε αυτό το όμιλο. Προφανώ γινόμαστε καλύτεροι και λίγο. Ευχαριστιέστε πολύ. Κάνουμε και ένα κιλό παραπάνω για τρει. Γεια σα, καλά, γεια σα, ομιλία.